Γεια σας. Σήμερα θα σας κάνω ένα μικρό βίντεο γιατί θέλω να δώσω κάποιες εξηγήσεις ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ογκογονιδίων που προέρχονται από τα πρωτογκογονίδια και των ογκοκατασταλτικών γονιδίων, όπως ακριβώς βέβαια με τις γνώσεις που μας παρέχει το σχολικό βιβλίο. Τα ογκογονίδια λοιπόν είναι εκείνα τα οποία παράγουν ένα προϊόν συνεχώς και συνεχώς προκαλούν την διαίρεση του κυτάρου. Άρα είναι το λάθος που συμβαίνει και στη δημιουργία του καρκίνου στην υπερλειτουργία τους. Ενώ τα ογκοκατασταλτικά κάνουν ακριβώς το ανάποδο. Δεν παράγουν το προϊόν το οποίο σε κάποια κύτταρα τα οποία διαιρούνται φυσικά, με φυσικό τρόπο, δεν τα σταματάει από το να διαιρούνται. Επομένως, η ειδοποιώς διαφορά είναι τα μεν ογκογονίδια υπερλειτουργούν, τα ογκοκατασταλτικά δεν λειτουργούν. Πώς συμβαίνει αυτό το να μην λειτουργούν? Είτε γιατί λείπει ολόκληρο το γονίδιο, όπως μας λέει το παράδειγμα του σχολικού με το ρετινοβλάστομα, είτε έχει δημιουργηθεί μία μετάλλαξη, πιθανώς ξεκινάμε με ένα AUG και μετά από ένα-δύο κωδικόνια έχουμε ένα κωδικόνιο λήξης, οπότε σταματάει πρόωρα η πρωτεϊνοσύνθεση, δεν παράγεται το προϊόν το οποίο θα σταματούσε τη διαίρεση και έχουμε ένα ογκοκατασταλτικό γονίδιο σε λειτουργία και δημιουργία καρκινογένεσης. Έτσι λοιπόν, πάμε να δούμε δύο ερωτησούλες για να δούμε αν έγινε κατανοητό αυτό που μόλις είπαμε. Να λοιπόν και η ασκησούλα μας. Λοιπόν, είναι από τον διαγωνισμό βιολογίας, τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας του 2018 και λέει τα εξής. Στις μισές τουλάχιστον κληρονομικές περιπτώσεις καρκίνου του μαστού διαπιστώνονται μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2. Το ότι τα αλληλόμορφα μη μεταλλαγμένα, τα φυσιολογικά δηλαδή, γονίδια προστατεύουν από τον καρκίνο του μαστού, τα φυσιολογικά προστατεύουν, καθώς και ότι τα μεταλλαγμένα είναι υπολοιπόμενα, δηλαδή τι πάει να πει εδώ, ότι τα μεταλλαγμένα δεν παράγουν το προϊόν, αφού είναι υπολοιπόμενα, τα κατατάσσει τα δύο αυτά γονίδια στα, ποιο είναι το σωστό, στα ογκοκατασταλτικά. Αυτό είναι, το γάμα είναι το σωστό. Διότι η παρουσία των φυσιολογικών σημαίνει και παρουσία και παραγωγή του φυσιολογικού προϊόντος. Τα μεταλλαγμένα δεν παράγουν το φυσιολογικό προϊόν, άρα συνεχίζει το κύτταρο να διαιρείται ανεξέλεγκτα γιατί κανείς δεν το σταματάει. Άρα τι είναι, ογκοκατασταλτικά γονίδια αυτά. Όταν μεταλλαγούν δημιουργούν αυτό το πρόβλημα. Στην επόμενη διαφάνεια λοιπόν, σας έχω μία απλή αλυσίδα, ένα mRNA, όπου θα δείτε εδώ υπάρχει το AUG, να το, και μετά υπάρχουν τριάδες κωδικόνια, τα οποία οδηγούν σε ένα κωδικόνιο λήξη UAA. Ας πούμε λοιπόν, όπως έχουμε μία τέτοια μικρή αλυσίδα, ένα ολιγοπεπτίδιο. Και τι συμβαίνει εδώ, έχουμε μία μετάλλαξη και το UAC, το δεύτερο κωδικόνιο, αντικαθίσταται το C από G και οδηγεί στη δημιουργία AUG, UAG, ενός κωδικονίου λήξης, οπότε έχουμε τερματισμό της πρωτεϊνοσύνθεσης. Η ερώτηση είναι πώς θα χαρακτηρίζαμε αυτό το γονίδιο εάν αυτό οδηγεί σε καρκινογένεση. Ογκοκατασταλτικό ή ογκογονίδιο. Προφανώς θα το ονομάσουμε ογκοκατασταλτικό γιατί η έλλειψη του προϊόντος του είναι αυτή η οποία θα οδηγήσει στην ανεξέλεκτη διαίρεση των κυττάρων και στην καρκινογένεση. Λοιπόν, ελπίζω να καταλάβατε ποια είναι η διαφορά. Να μείνετε συντονισμένοι, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι. Θα ανεβούν και άλλα βίντεο όσο πλησιάζουν οι εξετάσεις. Γεια σας παιδιά!